να κάνουμε μια συνέλευση στον δρόμο, εδώ στον κόβο της Κουλούρας. Τα προβλήματα είναι γνωστά, και το φορολογικό και το ασφαλιστικό, αλλά σήμερα εμάς μας καίει πιο πολύ το εμπάρκο που δεν το πήραμε εδώ και 2 χρόνια και η βροχόπτωση. Κάναμε τη συνέλευση αυτή για να αναδείξουμε το θέμα και στην τηλεόραση, να τα ακούσουν και ο Υπουργός και ο Πρωθυπουργός και όλοι αυτούς που τους ενδιαφέρει, και να αποφασίσουμε όλοι μαζί εδώ το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Θα μπορούσαμε να έχουμε περισσότερο κόσμο, αλλά εντάξει, και αυτός ο κόσμος που είναι εδώ αρκεί για να στείλουμε ένα μήνυμα ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι. Αν δεν πάρουμε με αυτές τις ξεφτυλιστικές τιμές που πήραμε φέτος το εμπάρκο και τη βροχόπτωση που έπρεπε ήδη να την έχουμε πάρει, πιστεύουμε ότι δεν θα μπορέσουμε να καλλιεργήσουμε την καινούργια καλλιεργητική περίοδο. Να είμαστε όλοι μαζί έτσι ενωμένοι για να μπορέσουμε κάτι να κερδίσουμε. Τώρα, ό,τι νεότερο θα έχουμε από εδώ και πέρα, πάλι θα σας ενημερώσουμε. 16 του μηνός έχουμε μια γενική συνέλευση με αγροτικούς συλλόγους και ομοσπονδίες από όλη την Ελλάδα για το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση με τις κινητοποιήσεις. Αυτά. Τι λένε, τι λένε για τις βροχοπτώσεις, από 7 Σεπτεμβρίου ο Υπουργός βγήκε και είπε ότι όντως μπορούμε να πάρουμε τα λεφτά, που ήταν το αυτονόητο, έτσι. Αφού πληρώνουμε τον ΕΛΓΑ μας, πρέπει να πάρουμε τα λεφτά. Ζητάμε συνάντηση εδώ και 2 μήνες με τον Υπουργό και δεν μας δέχεται. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ λένε ότι θα τα πάρουμε τα λεφτά. Εμείς τους λέμε να συναντηθούμε, να μας το πει ο Υπουργός ο ίδιος, και λένε οι βουλευτές οι ίδιοι ότι δεν έχει να σας πει τίποτα. Αλλά οι βουλευτές κάνουν την παραπληροφόρηση. Και γι' αυτό το λόγο μαζευτήκαμε εδώ να αναδείξουμε το πρόβλημα. Τι κάθονται εκεί? Αν δεν μπορώ να δω. Λοιπόν, η όλη διαδικασία σήμερα έχει πολύ μεγάλη σημασία, άσχετα από το αν είμαστε αυτοί που είμαστε. Αναδεικνύεται το πρόβλημα της Σημαθίας, επειδή υπάρχουν τα μέσα τα οποία θα το προωθήσουν. Και το πρόβλημα, όπως είπε και ο Τάσος, είναι η βροχόπτωση και το εμπάρκο. Φυσικά έχουμε και τα άλλα ζητήματα, την υψηλή φορολογία, την ασφάλιση. Περιμένουμε και καινούργιο έμφυα στα χωράφια, ίσως αναβαθμισμένο με περισσότερες επιβαρύνσεις. Όλα αυτά θα τα παλέψουμε για να μπορέσουμε να σταθούμε και αυτή τη χρονιά, ώστε να δούμε τι θα γίνει από εκεί και μετά. Ευχαριστούμε όλους όσους ήρθαν εδώ. Είναι ζήτημα των αγροτών της Σημαθίας. Εμείς θα το παλέψουμε παντού όπου χρειαστεί να πάμε. Δυστυχώς είχαμε μια περίοδο από το καλοκαίρι μέχρι σήμερα όπου η παραπληροφόρηση πήγαινε σύννεφο ότι θα πάρουμε λεφτά, ότι θα πάρουμε το εμπάργκο, ότι θα πάρουμε τις βροχοπτώσεις κτλ. Αλλά στην πραγματικότητα βλέπουμε ότι δεν συμβαίνει τίποτα. Μας κοροϊδεύουν. Στην πραγματικότητα δεν συμβαίνει τίποτα. Λειτουργεί μια ιστορία με φήμες, με διαδόσεις, χωρίς συγκεκριμένες δεσμεύσεις από τον Υπουργό Γεωργίας, που όπως είπε και ο Τάσος, ζητήσαμε να το δούμε, αλλά δεν έχει να μας πει τίποτα. Νομίζουμε ότι μέσα από αυτή την πίεση θα αναγκαστεί είτε να βγει στην τηλεόραση, είτε να μας δεχτεί, ώστε να πει τι ακριβώς σκέφτεται να κάνει για τα προβλήματα του νομού μας. Τώρα πρέπει να πάμε στο ΕΛΓΑ. Λοιπόν, νομίζω ότι κάναμε ό,τι πιο εντυπωσιακό μπορούσε να γίνει, με την άποψη ότι η Γενική Συνέλευση μας γίνεται στο δρόμο, ότι η Γενική Συνέλευση αποφασίζεται στο σημείο όπου θα ξεκινήσουν κινητοποιήσεις σε εύλογο χρονικό διάστημα. Επομένως, οι επόμενες κινήσεις μας είναι να το περάσουμε σε όλη την Ελλάδα. Θα ενημερώνουμε το σώμα, θα ενημερώνουμε όλους εσάς για οτιδήποτε νεότερο έχουμε και θα σας ενημερώσουμε για το αν χρειαστεί να βγούμε στο δρόμο με τα τρακτέρ, να βγούμε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο να διεκδικήσουμε αυτά που πρέπει να πάρουμε. Αν δεν τους πιέσουμε, παιδιά, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Από τον Ιούλιο μας κοροϊδεύουνε, φτάσαμε, πήγαμε από το 17, πήγαμε στο 18 και δεν έγινε τίποτα. Και το πιο βασικό για εμάς, γιατί η βροχόπτωση είναι το αυτονόητο ότι πρέπει να τα πληρωθούμε. Θα μας το παρουσιάσουν σαν δώρο αυτό, που δεν θα έχουν να πάρουν όλοι λεφτά, γιατί ο άλλος μπορεί να μην είχε τις ποικιλίες συγκεκριμένες, και θα μας φάνε το εμπάρκο. Το εμπάρκο εμείς το δικαιούμαστε.